πάμε, μήπως αντέδρασε. Έχω διαβάσει τώρα τελευταία για κάποια, σε κάποια site που λένε κάποια πράγματα για σένα, ότι έχεις κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες με κάποια ρούχα ή κάποια φορέματα που δεν ουσιαστικά... Δεν αφορά εμένα αυτό το σχόλιο και κακώς το αναφέρεις. Αφορά ένα στυλίστα και κακώς το αναφέρεις αυτό. Πολύ κακώς το αναφέρεις. Επειδή σε έχω μπροστά μου, γι' αυτό σε ρωτάω. Πολύ κακώς που το αναφέρεις. Δεν αφορά εμένα αυτό. Αφορά ένα στυλίστα, ο οποίος έτυχε να φέρει σε μένα ρούχα. Είναι κακό όμως, εντάξει. Είναι η ερώτηση που κάνεις. Να ρωτάς πρώτα. Να ρωτάς πρώτα. Και μετά να τα βγάζεις αυτά στον αέρα. Δεν το ρώτησα από κακία, το ρώτησα γιατί είσαι εγώ πριν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλή την ευκαιρία να το αποκαταστήσει. Ακριβώς αυτό. Ήταν μια ευκαιρία για να πει την αλήθεια. Την ευκαιρία τη ζωή τη να το αποκαταστήσει. Να άλλοι παίρνουν τηλέφωνα και παρακαλάνε του δημοσιογράφου, βγάλτε με να πω την αλήθεια για αυτό που γίνεται. Αυτή η είδηση κυκλοφορεί πάρα πολύ καιρό. Ναι, αλλά κανένας όμως δεν ήξερε την πραγματική διάσταση που την έδωσε η Μαριάντα, ότι ο στυλίστας ενδεχομένως να μπορεί να εμπλέκεται σε όλο αυτό, έτσι. Αυτό υποστηρίζει όμως η κυρία Πιερίδη. Είναι δεν είναι, θα μπορούσε κάλλιστα να το υποστηρίσει διαφορετικά. Γιατί ας πούμε το ρεπορτάζ ας πούμε, που έχω κάνει για το συγκεκριμένο θέμα, που έχω επικοινωνήσει με το στυλίστα, δεν θα πούμε το όνομα, υποστηρίζει άλλα πράγματα, όπως υποστηρίζει και ο άνθρωπος ο οποίος έχει το συγκεκριμένο οίκο, ο επιχειρηματίας, ο ιδιοκτήτης, υποστηρίζει άλλα πράγματα. Όπως και να έχει πάντως, συγγνώμη, αλλά όταν ένας ρεπόρτερ έχει απέναντί του την Μαριάντα Πιερίδη, είναι πολύ λογικό να κάνει αυτό το δουλειά του και να τη ρωτήσει για αυτό. Να ρωτήσουμε λοιπόν τη Λένα, τι έγινε ακριβώς, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λένα μου. Καλησπέρα σας, έτσι ακριβώς έγιναν τα πράγματα. Να πούμε εμείς ότι αναφερθήκαμε σε κάποια δημοσιεύματα τα οποία διαβάσαμε σε όλο τον κυριακάτικο τύπο και σε site που ανέφεραν αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή η Μαριάντα Πιερίδη έχει κάποιες οικονομικές οφειλές, πιο συγκεκριμένα ότι έχει πάρει κάποια ρούχα από γνωστό οίκο για παλιά έτσι, δουλειά της και δεν τα έχει επιστρέψει ποτέ. Λογικό είναι λοιπόν όταν τη δούμε και εμείς μπροστά μας με την ευκαιρία του χθεσινού τελικού να την ρωτήσουμε, να αναφερθούμε σε όλα αυτά τα οποία αφορούν στο όνομά της, έτσι ώστε να μας δώσει τη δική της απάντηση, να αποκαταστήσει την αλήθεια της. Να πούμε ότι δεν υιοθετούμε καμία άποψη και καμία γνώμη από όλα αυτά που γράφονται. Φαίνεται ωστόσο ότι επειδή ήμασταν εμείς ειλικρινείς, η κυρία Πιερίδη εκνευρίστηκε πάρα πολύ. Αντί να πάρει την ευκαιρία και να μας πει τι πραγματικά συμβαίνει, εκνευρίστηκε όπως είδαμε την αντίδρασή της πριν λίγα λεπτά. Και δεν ήθελε να απαντήσει. Λένα, να σε ρωτήσω κάτι. Σου είπε ότι έπρεπε πριν ξεκινήσει τη συνέντευξη να της πεις ότι θα τη ρωτήσεις αυτό το πράγμα. Είχε ζήσει την ευκαιρία πριν να μιλήσεις μαζί της και να της εξηγήσεις τι και πώς. Κατά πρώτον δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε μια προσυζήτηση με τον καθένα, γιατί έβγαινε ο ένας μετά τον άλλον και δεν θα υπήρχε χρόνος αν καθόμασταν να κάνουμε μια συζήτηση. Συγγνώμη, δημοσιογράφος. Παιδιά, συγγνώμη, εμένα δεν έχει λίγο, ένα να λεπτό, το πω, μην τρελαθούμε. Ποτέ δεν μου έχει συμβεί να κάνω το συνόηση. Δημοσιογράφος θα ρωτήσει από πριν. Δεν κάνουμε αυτό πριν. Νομίζω ότι ρωτάμε απευθείας. Έτσι, ακριβώς. Okay. Όταν τον έχουμε μπροστά μας, δεν κάνουμε κάποια ιδιαίτερη συζήτηση, ούτε έχουμε κάποια αιμονή, κάποια εμπάθεια, επειδή εγώ μίλησα πριν από λίγα λεπτά με την κυρία Πιερίδη που ήθελε να επικοινωνήσει μαζί μου. Ξεκαθαρίσαμε ότι δεν υιοθετούμε καμία από αυτές τις απόψεις, απλά ρωτάμε. Επειδή είναι άμεσα ενδιαφερόμενη, ήταν η ευκαιρία της να μας πει τη δική της αλήθεια, ίσως τα έκανα με λίγο περισσότερη ένταση. Τα κατάλαβε και η ίδια. Ξέρει τι γίνεται, η Μαρία δεν είναι πολύ καλό παιδί. Εγώ την έχω συναντήσει και το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Αλλά φύγεται πάρα πολύ εύκολα, είναι πάρα πολύ εύθυκτη και παίρνει τα πάντα προσωπικά. Μπορεί να μην ήταν έτοιμη κιόλας να απαντήσει. Αλλά από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν δημοσιεύματα εδώ και καιρό και το ρεπορτάζ λέει ότι ο επιχειρηματίας έχει κινηθεί και νομικά κατά της κυρίας Πιερίδη. Άρα είναι κάτι το οποίο στέκει εν μέρη. Τώρα από εκεί και πέρα όμως η κυρία Πιερίδη μπορούσε να το ξεκαθαρίσει, Λένα μου. Της δόθηκε η ευκαιρία της ζωής της. Γιατί θα σταματήσει όλη αυτή η φημολογία. Η αντίδρασή της είναι προδίδει ότι κάτι μπορεί να υπάρχει. Θα μπορούσε κάλλιστα να πει το οτιδήποτε. Από τα παιδιά δεν ξέρω κάτι, δεν ισχύει. Αν ήθελε να καλύψει μια υπόθεση μέχρι το οτιδήποτε. Και υποστηρίζει ότι είναι μια υπόθεση που αφορά στο παρελθόν, που χρησιμοποιείται το όνομά της όπως λέει, χωρίς να έχει για καμία εμπλοκή. Και παρόλα αυτά δεν θα ήθελα να αναφερθούμε, ενώ είπα ότι έχει. Θα κηρυχθεί και νομικά σε όλους αυτούς που γράφουμε ότι η ίδια εμπλέκεται σε αυτό. Λένα μου. Στα site και στις δημοσιεύματα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θέλω να ευχαριστήσω.